Παρά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρότατα μπουρίνια έπληξαν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Καβάλα προκλήθηκαν ζημιές σε παραλιακά καταστήματα και αγροτικές καλλιέργειες. Να πούμε ότι έντονα φαινόμενα είχαμε και στην Χαλκιδική. Διελώδης άνεμος με βροχή σφυροκοπά την Νέα Πέραμο. Επί μισή ώρα εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, ένας καλλιεργητής παρακολουθεί με αγωνία τον μπουρίνι να σαρώνει τα πάντα. Συλλόθηκαν τα νάγια. Πέρα της έντασης είχε μεγάλη διάρκεια, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένο αμπελόνα να υποστούν ζημιές. Ήταν τόσο δυνατές οι ρηπές, στα 9 πιθανόν και 10 μπουφόρ, τα οποία λύγησαν και σίδερα. Στη Χαλκιδική τον Μπουρίνι βρήκε στις παραλίες εκατοντάδες λουόμενους. Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο ουρανός σκοτίνιασε και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισε να φυσάει ισχυρός άνεμος και να σηκώνονται μανιασμένα κύματα, αναστατώνοντας τους λουόμενους που έτρεχαν να προστατευτούν. Άρον-άρον εγκατέλειψαν οι λουόμενοι και τις παραλίες της Θεσσαλονίκης, καθώς δεν μπορούσαν να σταθούν από τον άνεμο και τη βροχή που ακολούθησε. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, όπου σύννεφο μοιάζει να βουτάει στη θάλασσα, καταγράφηκε πάνω από το Θερμαϊκό. Το μπουρίνι σάρωσε και τη Θάσο, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Καταιγίδα και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν και την Ιμαθία. Οι εικόνες είναι από τη λαϊκή αγορά της πόλης. Κούτες και σκουπίδια στροφιλίζονται στους δρόμους και πάνω από τις σκεπές.